Έχετε ακούσει αυτές τις ιστορίες που πήγε κάποιος στις Ηνωμένες Πολιτείες με μια αλαξιά και 10 δολάρια και έγινε εκατομμυριούχος? Είναι ψεύτικες, αλλά κάτι τέτοιο ζούμε στο σημερινό παιχνίδι. Το σημερινό παιχνίδι ονομάζεται Big Ambitions και είναι λες και παίζουμε Sims, αλλά προσπαθούμε από πάρα πολύ φτωχοί να γίνουμε πάρα πολύ πλούσιοι. Το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε είναι να φτιάξουμε χαρακτήρα και τον βλέπετε κατευθείαν πόσο έτοιμος είναι να διευθύνει επιχειρήσεις. Ωραία, αν και είναι λίγο περίεργο αυτό το από πάνω με jean, ας πούμε, αλλά εντάξει, έχει λεφτά, μπορεί να το ροκάρει αυτό το στυλ ή μπορεί να έχουμε κάτι πιο casual. Παντελόνι με χούντι. Ωραία, μου αρέσει που μπορείς να φτιάξεις και σωματότυπο. Που βλέπετε το γυμναστήριο εδώ είναι. Απλά πετάγονται πράγματα. Δεν είναι ότι έχει κάποια γράμμωση. Έχουμε πάρει απλά όγκο ή κάτι. Α, και μπορείς να ρίξεις και αυτό. Εδώ είναι μόνο στήθος βαράει ο τύπος. Επίσης, νομίζω ότι όπως και να τον κάνουμε έχει γυναικομαστία. Αυτό συμβαίνει. Τέλος πάντων, δεν μας νοιάζει πάρα πολύ αυτό. Ωραία, ποιο είναι το σωστό κούρεμα? Με ποιο κούρεμα διευθύνει? Όχι με αυτό. Όχι, με αυτό ίσως, με αυτό πιθανότητα ναι, διευθύνεις επιχειρήσεις. Παντελόνι, okay, όχι αυτό το παπούτσι κατευθείαν. Με αυτό το παπούτσι τελειώνεις, εδώ είναι το endgame, παιδιά. Θα ήθελα flip-flops, αλλά δεν έχει, οπότε. Ωραία, θα είμαστε casual για αρχή. Κάτι τέτοιο. Εμένα μου κάνει. Πώς το λένε αυτόν? Γιάννης Καπιταλιστίδης, δεν ξέρω. Καλό μου ακούγεται. Έχουν περάσει 3 μήνες από τότε που πέθανε ο παππούς. Ξέρω ότι είμαι ενήλικος πια, αλλά είμαι 18 χρονών. Είναι τρομακτικό να μην έχω κάποιον να με προσέχει. Υπάρχει ένα καλό πράγμα σε αυτό. Ο παππούς είχε περιουσία, ρε. Καταλαβαίνετε πόσα κινητά είχε. Όχι. Το καλό πράγμα είναι ότι στην κηδεία ο θείος μας ο Φρεντ ζήτησε τον αριθμό μας. Ήθελα να μας βοηθήσει, λέει, δεν το ξέρω, αλλά υποθέτω είναι οικογένεια. Λοιπόν, εδώ ο θείος έχει ένα φίλο, τέλος πάντων, ο οποίος είναι, δεν ξέρω, έχει ακίνητα και μας λέει: να σου βρήκα και σπίτι. Μίλησα με το φίλο μου, δεν θα έχεις πάρα πολύ ενοικίο. Ωραία, πάμε εδώ. Εγώ περνάω από τη διάβαση, κοντεύω να πεθάνω. Πλέον δεν με νοιάζει, ξέρω εγώ. Έχασα τον παππού. Εντάξει, δεν είμαι καλά ψυχολογικά. Πέρασα έτσι, δεν κοίταξα καν τον δρόμο. Δεν με νοιάξε. Λοιπόν, φτάνουμε εδώ πέρα, πατάμε. Ωραία, μπορούμε να τα αγοράσουμε αυτό. Βασικά, δεν μπορούμε. Έχουμε την επιλογή, εντάξει, δεν είναι επιλογή. Δεν έχουμε ακόμα λεφτά. Προς το παρόν θα τον νοικιάσουμε. Αυτά είναι καλά νέα, παιδιά. Έχουμε σπίτι, που είναι πάρα πολύ σημαντικό γενικά να έχει σπίτι. Όχι απλά στο παιχνίδι. Ωραία, έχουμε σπίτι, είναι μια γκαρσονιέρα. Δεν έχουμε καν τουαλέτα. Ελπίζουμε να γίνει αυτό το τουαλέτα σε κάποια φάση. Μέχρι να γίνει, θα τα αφήνουμε στο πλακάκι. Τέλος πάντων, ωραία. Κοιμάμαι, είχα μια δύσκολη μέρα. Κοιμάμαι 9 με 5 και 4, παιδιά. Γιατί πρέπει να ξυπνάς νωρίς, άμα θες να κάνεις περιουσία, έτσι. Το μυστικό είναι εκεί, στο διαλογισμό και στα κρύα μπάνια, να ξέρετε. Ο θείος είναι και κουβαρντάρι σου. Σου μετέφερα και λίγα χρήματα. 8.500 μας έδωσε ο θείος, ρε. Ρε, ο θείος είναι ο τύπος που πήγε στο Dragon's Den με τα μπρίκια. Εδώ μιλάμε για profit. Λοιπόν, ωραία. Πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να διακοσμήσουμε το σπίτι μας. Γιατί προς το παρόν δεν έχει τίποτα. Πάμε να πάρουμε ένα ψυγείο. Ωραία. Ιδανικά το ψυγείο θέλουμε να το γεμίσουμε με τροφή, γιατί έτσι δουλεύει ο ανθρώπινος οργανισμός. Πρέπει να φάει. Δεν φτιάχνω εγώ τους κανόνες, παιδιά. Λοιπόν, πάλι περνάμε διάβαση. Εντάξει, θα μου πεις, εδώ δεν είναι Ελλάδα. Δεν είναι ότι. Εντάξει, πατάω τη διάβαση. Κανονικά πρέπει να σταματήσουν. Αυτό θέλω να πω. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Α, ανοίγει σε 3 ώρες. Και εγώ τι να κάνω τώρα? Πώς θα περάσει η ώρα μου? Λοιπόν, είναι 10 παρά. Μπαίνω μέσα. Ελπίζω να έχει ψυγεία. Έχει ψυγεία. Α, θα πάρουμε βαρβάτο έτσι. Ξεκινά. Μας έδωσε 8.500 ο θείος. Δεν έχουμε μπατζετάρει εμείς τίποτα. 8.500 θα χαλάσουμε 4.000 για ψυγείο. Δηλαδή, κοιμόμαστε και μέσα στο ψυγείο. Δεν ξέρω. Λοιπόν, τέλος πάντων, ωραία. Πήραμε ένα ψυγείο. Το συσκευάσαμε κιόλα. Το συσκευάσαμε. Θα πάμε να το φτιάξουμε σπίτι, υποθέτω. Τέλος πάντων, ωραία. Παίρνω εγώ το ψυγείο. Δεν ξέρω αν το κλέβω αυτή τη στιγμή, γιατί τρέχω κιόλα. Α, πρέπει να πληρώσω. Ναι, οκ, okay, σημαντικό. Έκλεψα σειρά εδώ. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με το ψυγείο μου. Ωραία, φύγανε 1.800 δολάρια αντίο. Ναι, okay. Ο τύπος γι' αυτό έχει τέτοιο σώμα, παιδιά. Τρέχει έτσι και κουβαλάει ένα ψυγείο. Λοιπόν, φτάνουμε σπίτι. Υποθέτω ότι κάπου εδώ πρέπει να μπει το ψυγείο. Γιατί υποθέτω ότι αυτό είναι το μπάνιο. Αν αυτό εδώ είναι το μπάνιο, θα μου χλιάσει το πάτωμα. Οπότε το ψυγείο πιστεύω είναι καλά να είναι εδώ. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, ωραία. Πάμε να κάνουμε και ψώνια και μετά αρχίζουμε τις επιχειρήσεις μας. Επίσης έχει πάρα πολύ κίνηση. Τέλος πάντων, περνάω τώρα. Περνάω. Ναι, μην πατήσετε. Ωραία. Ωραία, ερχόμαστε, παίρνουμε καλαθάκι και παίρνουμε φρέσκο φαγητό, κάτι ψημένο φαγητό και λίγο ακόμη φρέσκο φαγητό. Είμαστε καλά. Δηλαδή πήρα 4 φρέσκα φαγητά. Και σόντα καν, γιατί όχι. Λοιπόν, πληρώνουμε. Φανταστικά, ναι, γυρνάμε σπίτι. Γυρνάμε σπίτι, πεινάμε το μεταξύ, ρε. Λοιπόν, φτάνουμε σπίτι, τα βάζουμε αυτά στο ψυγείο. Ξέρετε, θα φάμε κάτι, θα φάμε αυτό. Πάλι ο θείος. Μας πλήρωσε το πρώτο νίκη ο θείος. Ρε, ο θείος είναι ψυχάρα. Λοιπόν, αρχίζουμε από χαμηλά. Εντάξει, πρέπει να πάρουμε μια δουλειά στο τοπικό σούπερ μάρκετ. Και πρέπει να μαζέψουμε 300 δολάρια να έχουμε πληρώσουμε τον νίκη. Εντάξει, μην κοιτάτε που έχουμε 6 τόσα στην άκρη. Αυτά είναι απλά για ασφάλεια. Κάπως πρέπει να αρχίσουμε να βγάζουμε χρήματα. Εντάξει, είναι για ασφάλεια και πήραμε ψυγείο που κάνει 1.800 δολάρια. Και δεν έχουμε που να κατουρίσουμε. Αλλά είναι άλλο αυτό, εντάξει. Εντάξει, έχει πλάκα γιατί επιστρέφουμε τώρα στο σούπερ μάρκετ και είμαστε φάση. Ωραία, ήρθαμε τώρα, αλλά για να δουλέψουμε. Λοιπόν, job board, τι έχουμε εδώ πέρα. 8 ώρο, 6 μέρες. 25 δολάρια η ώρα. Φέρτη. Και σήμερα είναι day off. Ήρθα να σπίτι να κοιμηθώ όλη μέρα, δεν έχω κάτι άλλο να κάνω. Λοιπόν, περιμένουμε, μην κοιμηθούμε και πάρα πολύ. Κοιμηθούμε ένα συντηρητικό 16ωρο. Ξυπνήσουμε αύριο το πρωί, να φάμε κάτι, να πάμε δουλειά. Ναι, μια μικρή χειμερή ανάρκεια, αυτό θα κάνουμε.
Businesses έχουμε μηδέν, αλλά αυτό θα διορθωθεί στο μέλλον. Λοιπόν, φτάνουμε και 5 λεπτά πιο νωρίς. Δουλεύουμε τώρα, εντάξει, και πρέπει να μαζέψουμε 300 δολάρια. Τι κάνουμε αυτά τα 300 δολάρια, τα παίρνουμε και αγοράζουμε μετοχές στην Tesla. Όχι. Πρέπει να είναι πολύ ωραία αυτή η δουλειά, έτσι. Πρέπει να είναι φοβερή δουλειά, ειδικά που δεν έχει καθόλου κόσμο. Σε μία ώρα έχουν περάσει δύο πελάτες, παιδιά. Δύο πελάτες και εμείς είμαστε έτσι και κοιτάμε το κενό. Και κενή είναι και η ψυχή μας καθώς κοιτάμε το κενό. Λοιπόν, τελειώνει η βαρδιά μας. Φεύγω. Χαιρετάω τα παιδιά εδώ πέρα που γνωριστήκαμε και φεύγω. Λοιπόν, θέλω τυπικά άλλη μια μέρα να δουλέψω εδώ πέρα για να μαζέψω τα 300 δολάρια. Οπότε γυρνάω σπίτι και ρίχνω πάλι ένα 16ωρο ύπνο, κάτι τέτοιο. Που δεν είναι λογικό γενικά, αλλά εντάξει. Παραλίγο να πεθάνω εδώ. Εντάξει, αλλά άμα δεν ζήσει η ζωή στα άκρα, παιδιά. Κάνουμε δουλειά πάλι. Γεμάτη όρεξη, σκέρτσο, θετική ενέργεια. Ωραία, ας κάνουμε fast forward μέχρι τελειώσει η βαρδιά μας. Λοιπόν, έχω μαζέψει 300 δολάρια με το που τελειώσω εδώ. Τα έχω μαζέψει. Χαιρετάω, τους λέω αντίο, παιδιά. Ξεκινάω κάτι δικό μου σήμερα. Περήφανοι όλοι σίγουρα. Α, παίρνω δάνειο. Αρχίζουμε όντως τη δικιά μας δουλειά. Ο θείος του μεταξύ. Έχει φίλους παντού, ρε. Έχει το φίλο μετακίνητα. Έχει φίλο εδώ στη Jensen Capital για να πάρουμε δάνειο. Κατάλαβα. Ποιος. Ποιος έχει νικήσει τον καπιταλισμό, παιδιά. You are too exhausted to move. Α, ναι, ξέχασα να φάω. Τι να κάνω τώρα, να διανέψω. Τέλος πάντων, θα πάω έτσι. Θα σου πω ένα δάνειο, ένα δάνειο, ένα δάνειο. Δεν με νοιάζει. Ό,τι όρους λέει, ρε. Δεν με νοιάζει. Λοιπόν, πάμε. Πάω έτσι σαν την άδικη κατάρα. Γιατί πάω στεναχωρημένος, απίστευτα. Έχω έρθει για δάνειο, ναι. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος. Θα ξεκινήσω τη δική μου επιχείρηση επιτέλους. Δεν το δείχνεις, φίλε. Δεν το δείχνεις. Πεινάω γι' αυτό. Τέλος πάντων, ωραία. Έρχομαι εδώ. Αυτός είναι ο Λάρι, είναι ο φίλος. Λοιπόν, ένα δανειάκι θέλω. 15 χιλιάρικα. 20% daily interest. Δεν μπορεί να είναι πολύ αυτό. Δεν μπορώ να διαπραγματευτώ. Τέλος πάντων. Ωραία, μου τα έδωσε. Έχω 22 χιλιάρικα. Πεύγω έτσι γιατί είναι λες και έχω κάνει κακή επιλογή ζωής αυτή τη στιγμή. Εντάξει, δεν έπρεπε να έχω πάρει αυτό το δάνειο, μάλλον. Λοιπόν, πρέπει να γυρίσω σπίτι να φάω. Μισό λεπτάκι, παιδιά, να περάσω. Δεν βλέπετε πως είμαι. Είχα μια δύσκολη μέρα, εντάξει, είχα μια δύσκολη μέρα. Κανείς δεν σέβεται τίποτα εδώ πέρα στους δρόμους αυτής της πόλης. Ωραία, μπορώ να φάω κάτι απευθείας από το σούπερ μάρκετ. Θα πω, με θυμάστε, εγώ δούλευα εδώ πέρα. Τώρα είμαι μεγάλος και τρανός ή κάτι. Ωραία. Έφαγα. Γυρνάμε σπίτι. Λοιπόν, θα αφήσουμε εδώ πέρα τα ψώνια στο ψυγείο. Και είμαστε πανέτοιμοι να ανοίξουμε τα Google Maps για να νοικιάσουμε ένα κτίριο. Λοιπόν, χρειαζόμαστε ένα 75 τετραγωνικά και είναι όλα τεράστια, ρε φίλε. Θέλουμε. Ωραία, αυτό, αυτό. Φαίνεται OK. Βέβαια, αυτό δεν είναι η γειτονιά που θέλουμε, έτσι. Μήπως θέλουμε αυτό. Αυτό θέλουμε. Ωραία, το νοικιάσαμε. Αρχίζουμε καινούργια business. Ποιο είναι gift shop γενικά, έτσι. Ενώ έχει εδώ. Έχει επιλογές γενικά. Α! Και έχει και competitors. Έχουμε 6 στη γειτονιά. Θα τους πατήσουμε όλους. Θα τους πάμε τη δουλειά. Θα τους βγάλουμε εκτός. Αυτό είναι. Όχι, 6 είναι τα coffee shop. Gift shop δεν έχει κανένα. Ωραία. Δεν θα χρειαστεί να πατήσουμε κανέναν. Είμαστε μόνοι μας σε αυτό. Πώς το λένε τώρα το μαγαζί μας. Εδώ έχει δώρα. Δεν ξέρω. Start business. Εδώ έχει δώρα. Φανταστικό logo. Πρώτο πράγμα που σου βγάζει το Google να πατάς δώρο. Αυτό βάλαμε για logo. Ήταν royalty free και τέτοια. Οπότε μια χαρά. Και ξέρετε τι θα κάνουμε τώρα. Θα γυρίσουμε πίσω στο σούπερ μάρκετ. Και θα σας πούμε, παιδιά, παρετούμε. Εντάξει, γιατί αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχουμε τη δική μας επιχείρηση και υποφέρουμε από επιτυχία. Λοιπόν, έχουμε κάνει quit. Ο θείος είναι κατευθείαν. Με το που κάνουμε κάτι, το παίρνει πρέφα. Ο θείος, γενικά, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, έχει διασυνδέσει και είναι πλούσιος. Αυτό είναι ο θείος, μας λέει. Τέλος πάντων, έχω κλείσει εδώ πέρα και μια business με ένα μαγαζί που πουλάει αυτοκίνητα. Βρήκαμε ένα ψηλό σάπιο, ρε παιδί μου, πίσω. Εντάξει, γιατί έτσι είναι ο θείος. Επειδή είναι πλούσιος, βρίσκει αυτοκίνητα. Πάρτε, ρε παιδί μου, να το τρέξει λίγο εσύ. Πάμε να δούμε τι μας βρήκε ο θείος τώρα. Περίμενε, γιατί έπεσε κάτω από την κούραση. Μήπως πρέπει να κοιμηθώ πρώτα. Οκ, κοιμηθήκαμε. Α, μας πήγαν στο νοσοκομείο. Ωραία. Γιατί δεν είναι εύκολο, παιδιά. Δεν είναι εύκολο να έχει τη δική σου επιχείρηση. Εντάξει, έχει άγχος. Πρέπει να πάω στο αυτοκίνητο του θείου τώρα που είναι στα 700 μέτρα παραλίγο να πεθάνω. Έτσι. Θα ξαναπήγαινα στον άλλο κόσμο, όχι στο νοσοκομείο. Δεν με σταματάει τίποτα όμως. Δεν με σταματάει τίποτα. Ελπίζω. Α! Όχι, εντάξει. Εγώ νόμιζα θα ήταν τύπου Flintstone στο αμάξι, αλλά όχι. Μια χαρά. Φύγαμε. Έχει και μουσική εδώ μεταξύ τώρα εδώ. Μόνο του. Παίζει κάποιο μοντάζ. Είναι τέλος επεισοδίου. Τα έχουμε καταφέρει και κάνουμε τη δική μας επιχείρηση και πάμε να αγοράσουμε πράγματα. Ωραία, εδώ αυτό που κάνω είναι σίγουρα παράνομο, αλλά. Ωραία, μισό λεπτάκι. Δεν είπα ποτέ στο θείο ότι δεν είχα δίπλωμα, έτσι. Ίσως έπρεπε να το πω. Park. Ωραία, εδώ είναι illegal, μου λέει. Ωραία, με το βάλω εδώ. Τώρα σοβαρά, δηλαδή θα περάσει κάποιο και θα μου κόψει πρόστιμο, ας πούμε. Λοιπόν, έχουμε παρκάρει. Πάω μέσα να αγοράσω πράγματα. Είμαι πάλι εδώ, σε αυτό το μαγαζί. Ωραία. Λοιπόν, εν τω μεταξύ πρέπει να τα παίρνω ένα-ένα, έτσι. Δηλαδή δεν μπορώ να τα πάρω και τα δύο. Οκ, okay, θα γίνει αυτό, λοιπόν. Εδώ κάπω να τράκαρα αυτόν τον τύπο που έχει ακριβό αυτοκίνητο. Δεν έχει πολύ σημασία. Λοιπόν, βάλτε αυτό μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, έχω πάρει τα πάντα. Γυρνάω να τα βάλω στο μαγαζί. Είχα ξεχάσει τη μουσική, μου ήρθε κάπως απότομα. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το παιχνίδι, παιδιά, πρέπει να παρκάρεις κανονικά, εντάξει. Επίσης, έχει βενζίνη από όσο βλέπω, δηλαδή στην τη άλλη. Μισό λεπτάκι, αδερφέ, μισό λεπτάκι. Θα πάρει ώρα αυτό, θα πάρει ώρα. Χίλια συγγνώμη. Προσπαθώ. Καλά είμαι. Μια χαρά, το έχω βάλει μια χαρά. Αυτό δεν θα φύγει ποτέ. Ωραία. Λοιπόν, αυτό είναι το μαγαζί μας. Λοιπόν, αυτό θα μπει εδώ. Φέρνουμε και την ταμιακή. Φέρνουμε καλάθια να μπορεί να ψωνίζει ο κόσμος. Και αυτό εδώ πέρα για να έχουμε πάνω πράγματα. Τα οποία πράγματα δεν τα έχουμε ακόμα, αλλά δεν έχει σημασία, τα βρούμε. Θα μας πάρει τώρα ο θείος τηλέφωνο.
Έλα, έμαθα ότι. Μπορεί να ξέρει και ο θείος μας λέει: τώρα πρέπει να πας στο μαγαζί να πάρεις πράγματα, αλλά γενικά να ξέρεις μετά. Θα γίνονται όλα έτσι αυτόματα και θα τα παίρνεις και πιο φθηνά. Ωραία. Εν τω μεταξύ το βλέπετε εδώ πέρα, μας λέει: αγόρασε ένα κουτί από φθηνά δώρα. Θα πάρουμε φθηνά δώρα, θα πουλάμε ακριβά. Θα λέμε αυτό, παιδί μου, πολύ καλό, ναι. Φοβερά υλικά έχει, ναι. Εδώ με κλείσαν όμως. Μισό λεπτάκι, ρε παιδιά, μισό λεπτάκι, να βγω. Κάθε φορά με σοκάρει μουσική, με σοκάρει, με σοκάρει μουσική. Έχουμε αλλάξει τελείως lifestyle, έτσι. Δεν. Τρεις μέρες θέλαμε, αυτό ήτανε. Λοιπόν, φτάνουμε εδώ στο μαγαζί. Έχει ξαφνικά απόλυτη σκιά. Αγοράζουμε φθηνά δώρα. Αγαπημένο μου πράγμα στον κόσμο. Ωραία, και θέλουμε και χάρτες σακούλες που δεν έχω ιδέα που είναι, αλλά κάπου θα είναι υποθέτω, έτσι. Α, εδώ είναι, τέλεια. Λοιπόν, σχεδόν είναι έτοιμο το μαγαζί. Γυρνάμε, το φτιάχνουμε και ανοίγουμε, υποθέτω. Λοιπόν, πρώτα παίρνουμε τα φθηνά δώρα, τα πετάμε εδώ. Είναι όντως πάμφθηνα, είναι κούπες. Ωραία. Πουλάμε κούπες βασικά, αυτό. Ωραία, είναι δώρα για ανθρώπους που είναι πολύ άσχολοι, ρε παιδί μου, και δεν προλαβαίνουν, εντάξει. Και απλά παίρνουν κούπες. Επειδή δεν αγαπάνε πραγματικά αυτούς που τους δίνουν τα δώρα. Λοιπόν, ανοίγουμε το μαγαζί. Promotion 19%. Ωραία, περιμένω να έρθουνε. Μπορούμε να κάνουμε βέβαια και ένα πρόγραμμα, Πότε να παίρνουν δώρα οι άνθρωποι, όχι πολύ νωρίς το πρωί θα πω. Λοιπόν, θα το τρέχουμε 6 μέρες. Μόνοι μας είμαστε, θα το πάμε τώρα εδώ, χαμός θα γίνει. Λοιπόν, φτάνει όμως τόσο. Πάμε σπίτι να κοιμηθούμε, ερχόμαστε αύριο και γίνεται χαμός. Λοιπόν, ξυπνάμε γεμάτη ενέργεια. Ανοίξαμε. Γιατί δεν γίνεται χαμός, γιατί δεν παίρνουν άνθρωποι να αγοράσουν δώρα, τι συμβαίνει. Μπήκε, πελάτης. Μπήκε, τι έκανε. Έχει πάρει ένα τέτοιο, το έχει γεμίσει. Θέλω να πάρω 4 κούπες για τα νύψια μου. Ναι, γιορτάζουν, αλλά πάρω κούπες. Η τύχη λέει και το πάτωμα είναι άσχημα εδώ. Ναι, αλλά έχουμε πολύ όμορφα δώρα, έτσι. Πού πάει αυτός. Τον βλέπω, κάνω κάτι περίεργο και πάνε προς τα έξω εδώ μεταξύ. Λέω, θα με κλέψουν, λέω. Όχι, παιδιά, να το. Μαθεύτηκε στη γειτονιά. Λέω, ωραία, μου λένε ότι η τύχη και το πάτωμα είναι άσχημα. Αυτό είναι κάτι που να σκεφτώ. Αλλά προς το παρόν έτσι είναι. Λοιπόν, ας κάνουμε ένα time skip. Πρέπει να έχει γίνει χαμός, έχουν αδειάσει τα ράφια, έχουν φύγει κούπες. Έχει γίνει χαμός, λοιπόν πάω σπίτι να κοιμηθώ. 15,5 ώρες. Πολύ κουραστική δουλειά, παιδιά. Πολύ κουραστική. Λοιπόν, πλέον έχουμε τη δική μας επιχείρηση, λειτουργεί και πάμε να την τρέξουμε για δεύτερη συνεχόμενη μέρα. Ωραία, επίσης σήμερα είναι Κυριακή, οπότε δεν θα το ανοίξουμε σήμερα. Δεν ανοίγει, δεν το είχα στο πρόγραμμα. Τέλος πάντων. Δεν ξέρω εντωμεταξύ γιατί μου δίνω day off στο παιχνίδι, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, παιδιά, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ξέρω, έχω αφήσει το μαγαζί ανοιχτό. Είναι, έχω βάλει αυτό το επιστρέφω σε 10 λεπτά. Πρέπει να πεταχτώ μια σπίτι να φάω, εντάξει. Να φάω λίγο εδώ, δίπλα είμαι. Φάε, μπράβο, επιστρέφουμε τώρα στο μαγαζί. Φύγαμε. Άλλη μια επιτυχημένη μέρα. Total profit 243. Γίνεται πανικός. Το έχουμε τρέξει όντως για 2 μέρες. Φανταστικά νέα. Λοιπόν. Πλέον έχουμε τη δική μας επιχείρηση. Μας λέει ο θείος όμως πήγαινε και στο business school να μάθεις πώς να την τρέχεις και θα πάω με τα πόδια. Γιατί δεν μπορώ να παρκάρω το αυτοκίνητο βασικά, γι' αυτό δεν υπάρχει άλλος λόγος. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Καλησπέρα, ήρθα. Έχω ανοιχτό το μαγαζί εδώ μεταξύ, δεν ξέρω. Πάμε να μάθουμε basic management. Όλες. Ένα δεκάωρο. Μπαμ, θα το μάθω όλο. Είμαι εκεί, έχει γίνει το κεφάλι μου χυλός από τις γνώσεις. Μπαίνω μέσα τίποτας, βγαίνω, ξέρω εγώ, Jeff Bezos. Λοιπόν, τώρα ψάχνουμε υπάλληλο, παιδιά, γιατί θέλουμε να την τρέχει εκείνο στην επιχείρηση και εμείς να επενδύσουμε αλλού τα χρήματά μας, εντάξει. Ωραία, έρχομαστε εδώ, είναι κλειστό. Εδώ το προλάβαμε για 3 λεπτά. Λοιπόν, όπως και να έχει, λέω, θα αφήσω κάπου εδώ. Είναι ένα παιχνίδι που μπορούμε να δούμε σε live stream και φαίνεται να έχει ενδιαφέρον γιατί έχει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, αρχίζεις σχετικά απλά, αλλά συνέχεια προσθέτονται και άλλα πράγματα και δυσκολεύουν. Όπως και να έχει, το βίντεο θα είναι στο τέλος του. Εσείς τώρα μπορείτε να δείτε αυτό το βίντεο ή αυτό το βίντεο που είναι κάτι αντίστοιχο με επιχειρήσεις και εμείς τα λέμε σε επόμενο βίντεο ή live stream. Αντίο σας.